Γεια σας, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και αυτή θα είναι η πιο σύντομη εισαγωγή ever, γιατί αυτό νομίζω ότι θα είναι το πιο μεγάλο σε διάρκεια βίντεο που έχω ανεβάσει ever στο YouTube. Μου ζητάτε εδώ και πάρα πολύ καιρό να δείτε τη συλλογή με τα καλλιτικά μου, τα προϊόντα μακιγιάζ κυρίως. Δεν σας την έχω δείξει γιατί έχω να κάνω εκαθάριση, παιδιά, αντικλάτερ γερό, 2 χρόνια περίπου. Ξέρω ότι είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε κάθε χρόνο και σας το λέω γιατί τα καλλιτικά λίγουν, ωστόσο εμένα έχουν μείνει τα παλιά στο πίσω μέρος των συρταριών και δεν τα χρησιμοποιώ πια, οπότε θα ξεφορτωθώ και πιο εύκολα θέλω να ελπίζω. Αν δεν έχετε εγγραφεί ακόμα στο κανάλι, κάντε το τώρα πατώντας το κουμπί subscribe ή εγγραφή γιατί αυτό με βοηθάει πάρα πολύ και πατήστε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Από εδώ και πέρα θα βλέπετε μόνο τα χέρια μου και τα προϊόντα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε με primers. Θα τα αδειάσω όλα εδώ μπροστά μου και θα βάλω στο κουτί μόνο αυτά που θα κρατήσω τελικά στη συλλογή μου. Λοιπόν, ξεκινάω. Laura Mercier Pure Canvas Primer. Μου αρέσει πάρα πολύ, το χρησιμοποιώ καθημερινά. Δίνει φοβερή γυαλάδα και λάμψη στην επιδερμίδα. Αντίστοιχο αποτέλεσμα έχει και αυτό εδώ από Estée Lauder, έχει όμως και σιλικόνη. Να το ξέρετε σε περίπτωση που αποφεύγετε αυτό το συστατικό. Βλέπω 2 Angel Veil από την NYX, τα οποία λατρεύω και έχω χρησιμοποιήσει πολύ. Το ένα πρέπει να είναι και κλειστό, αυτό είναι ανοιγμένο. Το πετάμε, αυτό είναι κλειστό, το κρατάμε. Επίσης πάρα πολύ αγαπημένο Smashbox το Photo Finish, το κρατάω γιατί είναι καινούριο σχετικά. Primer Plus Mattifier από Bobbi Brown, αυτό όπως βλέπετε έχει αγαπηθεί, σχεδόν τελειώνει και έχει λήξει σίγουρα, οπότε το πετάω. Να ξέρετε αυτά, όλα αν δεν κάνω λάθος έχουν διάρκεια 12 μήνες. Λοιπόν, έπιασα Matte Photo Focus Face Primer από Wet n Wild, αυτό είναι πάρα πολύ παλιό. Φεύγει, δεν είχα τρελαθεί κιόλας με το αποτέλεσμα. Αυτό δεν το έχω χρησιμοποιήσει και πολύ, είναι από Catrice. Honey Do Me Up, αυτό είναι σχετικά καινούριο, οπότε θα το κρατήσω από την NYX. Αυτό είναι τη Charlotte Tilbury, το Flawless Filter. Το βάζω στα primers γιατί είναι ένα προϊόν που σου δίνει λάμψη και δημιουργεί μια ωραία βάση στην επιδερμίδα. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και μόνο του γιατί έχει αποχρώσεις. Αυτό επίσης είναι πολύ λατρεμένο, Skin Perfect Primer από Dermalogica. Ωστόσο νομίζω ότι το έχω πάνω από 12 μήνες στη συλλογή μου, έχει και SPF 30. Πολύ ωραία επιλογή, αν θέλετε να το χρησιμοποιείτε και ως αντιλιακό. Το ίδιο και αυτό, λείπει η εξωτερική συσκευασία για εξοικονόμηση χώρου. Είναι όμως από τη Lancaster και μου τελειώνει. Μπορείτε να το δείτε εδώ πόσο βαθιά έχει πάει. MAC Prep and Prime Skin Refined Zone. Αυτό τοπικά το χρησιμοποιούσα και θα συνεχίσω να το χρησιμοποιώ στη ζώνη του TAF για να ματάρω. Bear With Me από την NYX, αυτό με την Cannabis δεν το χρησιμοποίησα ιδιαίτερα. Νομίζω ότι θα το στείλω σε ένα άλλο σπίτι, αφού νομίζω ότι δεν έχει λήξει. Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base, πάρα πολύ αγαπημένο primer, πλούσια κρέμα ενυδάτωσης, ωστόσο το έχω πάρα πολύ καιρό, δεν του φαίνεται και συνεχίζει να μυρίζει ωραία, αλλά έχει λήξει οπότε θα φύγει. Milk Makeup, αυτό δεν το ευχαριστήθηκα καθόλου, αυτό είναι ένα ρούζ άσχετο. High Glass NYX, και αυτό δεν το χρησιμοποίησα ιδιαίτερα, οπότε φεύγει, είναι παλιά και τα δύο. Και Hourglass Veil, δεν ξέρω γιατί έχω ακόμα αυτή τη μήνυ συσκευασία, είναι αυτό που φοβάμαι να μην μου τελειώσει και δεν το πολύ χρησιμοποιώ, αλλά πρέπει να φεύγει γρήγορα. Οπότε, καταλήγουμε σε αυτά τα primers. Συνεχίζω, foundations και κρέμες με χρώμα. Ωραία. NYX, Born to Glow και αυτά τα δύο τα έχω χρησιμοποιήσει πολύ. Έχω τις αποχρώσεις Natural και Buff. Natural για πιο χειμώνα, Buff για πιο καλοκαίρι. Νομίζω ότι έχουν λήξει. Μπορεί να έχουν λίγη ζωή ακόμη, οπότε θα τα βάλω στην άκρη μήπως τα θέλει κάποια φίλη μου. Εδώ έχουμε Tinted Moisturizer από Laura Mercier με SPF 30. Αυτή είναι η έκδοση η κανονική. Έχω και την Oil Free. Λοιπόν, μου άρεσε πιο πολύ η Oil Free προφανώς γιατί είμαι λιπαρή. Η απόχρωση που έχω και στα δύο είναι η 3N1 Sand και θα κρατήσω την Oil Free και την άλλη θα τη χαρίσω. Πάμε σε αυτό εδώ που επίσης είναι πολύ λατρεμένο και πολύ χρησιμοποιημένο αλλά και πολύ παλιό. Είναι από Bobbi Brown το Skin Long Wear Fluid Powder Foundation με SPF 20. Αποχρώσεις 054-064. Αυτά θα πεταχτούν γιατί τα έχω σίγουρα 2 χρόνια και λένε 24 μήνες πίσω. Οπότε φεύγουν. Πάμε σε Estée Lauder. Έχω εδώ 2 Double Wear, είμαι σίγουρη, ναι. Κρατάω και τις 2 αποχρώσεις, ωστόσο δεν είναι τόσο παλιά. Είναι η 2W2 και η 3W1.
1,5, καλοκαίρι και χειμώνας μαζί. Και είναι και πολύ αγαπημένο foundation, δεν μπορώ ποτέ να μένω χωρίς αυτό. Αυτό που θα πεταχτεί είναι το Photo Focus από Wet n Wild. Έχω να το φορέσω χρόνια, πραγματικά. Έχει λήξει σίγουρα. Οπότε, πάει σκουπίδια. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Matte Foundation από την Kiko Milano. Θα το κρατήσω και το έχω σε καλοκαιρινή απόχρωση στη 2 Gold. Είναι κάπως σκούρα. Αυτό είναι το foundation που φοράω τον τελευταίο καιρό και σήμερα. Και έχω τρελαθεί το καινούριο της Charlotte Tilbury που έχει φοβερή λάμψη. Έχω την απόχρωση 6 Neutral. Πώς λέγεται, Beautiful Skin Foundation. Αυτό είναι το Glowish Multi Duty Huda Beauty. Επίσης λαμπερό πολύ το αποτέλεσμα. Λίγο πιο καλοκαιρινή απόχρωση, 4 light medium. Τώρα θα αρχίσω να σας πω την αλήθεια να τη φοράω περισσότερο, που καλοκαιριάζει και θέλω έτσι πιο ελαφριά προϊόντα στην επιδερμίδα μου και θέλω και πολύ πολύ λάμψη. Δεν το περίμενα ποτέ ότι θα το πω εγώ αυτό. Με αυτό το προϊόν έχουμε τσακωθεί, δεν τα πάμε καθόλου καλά. CC Cream από την It Cosmetics με SPF 50. Έχω προσπαθήσει, έχω ξαναπροσπαθήσει να τη βάλω. Όχι, δεν είναι για μένα. Θα βρει ένα καλό σπίτι. Είναι πάρα πολύ λιπαρή. Για κανονικές και ξηρές επιδερμίδες όμως θα είναι τέλειο. Dior Forever 2WO στην παλιά σύνθεση θα το κρατήσω μέχρι να τελειώσει. Είναι από τα πιο λατρεμένα μου foundations. Σε φορά Oil Free Foundation και αυτό το είχα ευχαριστηθεί πάρα πολύ. Δεν ξέρω καν αν κυκλοφορεί πια, είναι πάρα πολύ παλιό. 10 Hour Wear Perfection Foundation. Ωστόσο να σας πω και την απόχρωσή μου είναι η Medium 33. Θα φύγει όμως, θα πάει σκουπίδια. Αυτό εδώ είναι σε λάθος απόχρωση, είναι πάρα πολύ ελαφρύ και υδαρές. Double wear, sheer long wear, makeup με SPF 20. Θα πάει σε μια φίλη μου καλή. Εδώ έχουμε αντιλιακά με χρώμα. Αυτό είναι το περσινό του Κορέ, το οποίο έχω την εντύπωση ότι πρέπει να το ξεφορτωθώ. Ναι, γιατί λέει 6 μήνες πάνω. Θα έρθουν και τα καινούργια όπου να είναι, οπότε μια χαρά. Αυτό είναι από Saint Moon, μου το έστειλαν πρόσφατα. Έχει και αυτό χρώμα και SPF 50, ωστόσο και αυτό το προτείνω μόνο σε κανονικές και ξηρές επιδερμίδες. Εμένα μου πέφτει πολύ πολύ ενυδατικό και δεν μπορώ να το βολευτώ. Corrective Foundation, λίγο βαρύ είναι αυτό το foundation για εσάς που έχετε ανάγκη για μεγάλη κάλυψη. Δεν είναι η προτίμησή μου τον τελευταίο καιρό, προτιμώ ελαφριά προς μέτρια κάλυψη, οπότε και αυτό θα το δώσω σε μία φίλη, γιατί δεν το έχω πολύ καιρό και είναι πραγματικά πολύ καλυπτικό. Luminous Silk, θα συνεχίσω να το χρησιμοποιώ, δεν είναι τόσο παλιό από Armani, επίσης λατρεμένο στην απόχρωση 6 το έχω. Αυτό θα φύγει, NYX Can't Stop Won't Stop, αυτό θα φύγει. Το Airbrush Flawless Foundation από τη Charlotte Tilbury είναι επίσης πολύ βαρύ, αν έχετε δηλαδή ατέλειες θα τις τονίσει στην επιδερμίδα. Και είναι και πάρα πολύ κίτρινο το χρώμα που είχα πάρει το 7,5 neutral, καθόλου neutral δεν ήτανε. Paula's Choice Super Light Daily Wrinkle Defense, ωραία κρέμα αν είστε λιπαρές με δείκτη προστασίας. Dior Backstage, αυτό δεν το βολεύτηκα καθόλου λοιπόν, είναι μέτρια κάλυψης, αλλά δεν ξέρω, ως λιπαρή δεν με ικανοποιήσει ιδιαίτερα, θα πάει και αυτό σε ένα καλό σπίτι. Long Stay Compact Foundation, δεν έχω τίποτα ενάντια σε αυτό από την Ere Due. Μάλιστα το είχα βάλει και σε ένα βίντεο νομίζω και ήταν αρκετά καλό, αλλά δεν το χρησιμοποιώ, δεν. Αυτή την πούδρα από MAC θα την κρατήσω γιατί είναι η απόχρωση σε 3 και με ένα μαγικό τρόπο τελειοποιεί τα πάντα στην επιδερμίδα μου, δηλαδή μπορώ να κάνω τα chops πάρα πολύ εύκολα. Και τέλος αυτό εδώ από Nude Sticks, το είχα φορέσει πολύ αλλά και αυτό μου βγάζει τρομερή λιπαρότητα, οπότε θα πεταχτεί γιατί είναι πάρα πολύ παλιό. Συνεχίζουμε με πούδρες. Λοιπόν, έχω κρατήσει εδώ το κουτάκι μου για να βάλω όσες θα κρατήσω. Και πάμε να ξεκινήσουμε από αυτή εδώ της Clinique. Αυτή ήταν πάρα πολύ ωραία, έχει και SPF. Σε περίπτωση που θέλεις να την ξαναβάλεις, αλλά είναι πάρα πολύ παλιά πραγματικά, οπότε θα φύγει. Flower από Beauty Bakery. Δεν θυμάμαι πότε την αγόρασα. Γυρνάω πίσω για να βλέπω και την ημερομηνία λήξεως. Θα πρέπει να το τσεκάρω αυτό, γιατί λέει 12 μήνες. Νομίζω ότι έχει περάσει ένας χρόνος. Μας έφαγε και αυτός ο εγκλεισμός του κορονοϊού. Και αυτό είναι πάρα πολύ παλιό. Είναι Powder Foundation από Smashbox. Αυτή εδώ είναι η RCMA No Color Powder, πάρα πολύ οικονομική για την ποσότητα που προσφέρει. Έχει όμως talc μέσα και γενικά τώρα τελευταία προσπαθώ να χρησιμοποιώ πούδρες που δεν έχουν talc. Προσπαθώ, είπα. Συν το ότι είναι πάρα πολύ παλιά, οπότε θα φύγει. Infallible Foundation από L'Oreal, ούτε που θυμάμαι πόσα χρόνια το έχω, φεύγει. Αυτό εδώ είναι ένα πάρα πολύ ωραίο powder foundation από Shiseido, νομίζω το βγάζει κάθε χρόνο και μπορείτε να κάνετε το μακιγιάζ σας και να έχετε και αντιλιακή προστασία.
Φεύγει και αυτό στα σκουπίδια. Fixing powder από Art Deco. Αυτή εδώ ήταν μέσα σε κάποιο κουτί. Δεν την έχω χρησιμοποιήσει καθόλου, οπότε θα τη δώσω σε μία φίλη. By Terry, η Hyaluronic Hydra Powder. Είναι αυτή που χρησιμοποιώ καθημερινά, την έχω λατρέψει. Εναλλάξ, τέλος πάντων, με τις Laura Mercier, την Translucent και την Translucent Honey. Αυτές δεν λείπουν ποτέ από το μπάνιο μου. Είναι και στην πρώτη γραμμή. Όπως επίσης, δεν λείπει από την τσάντα μου η Airbrush Flawless Finish από την Laura Mercier, την έχω στην απόχρωση, την Charlotte Tilbury, συγγνώμη, την έχω στην απόχρωση 2 και είναι καταπληκτική για τα chaps, είναι και τόσο slim η συσκευασία που μπορείς να την έχεις μαζί σου πάντα. Αυτές τις κρατάμε λοιπόν και αν stop one stop, αυτό εδώ είναι στην απόχρωση light medium, ειλικρινά δεν το έχω ευχαριστηθεί καθόλου, είναι μια κίτρινη πούδρα που δεν κατάλαβα γιατί υπάρχει, αλλά okay, θα το δώσω σε μια φίλη αν τη θέλει. Setting powder 5-1 από την Catrice. Okay, αρκετά τίμια, αλλά εγώ δεν τη βολεύτηκα καθόλου και την έχω και πάρα πολύ καιρό. Όπως και αυτή από Revolution, την loose powder, οπότε φεύγουνε. Banana και stop one stop από NYX, ούτε καν. Επίσης δεν τη βολεύτηκα καθόλου. Bobbi Brown, αυτή φαίνεται ότι έχει αγαπηθεί πολύ. Είναι στην απόχρωση Warm Natural. Την έχω πάρα πολύ καιρό όμως, οπότε νομίζω ότι πρέπει να πεταχτεί. Αυτή είναι πιο καινούρια, βασικά είναι Powder Foundation με SPF 50 από την Kiko Milano, από τη συλλογή Dolce Diva, δεν ξέρω αν κυκλοφορεί ακόμα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο επίσης για να το έχεις στην τσάντα σου και να κάνεις τα chop και να έχεις και αντιλιακή προστασία παραπάνω, οπότε την κρατάμε. Κρατάμε και αυτήν εδώ που είναι για τα μάτια, από Laura Mercier, για να δίνει φως γύρω από τα μάτια, Secret Brightening Powder, και κρατάμε και αυτή την Translucent που είναι στην απόχρωση Glow, και δίνει, παιδιά, μια φανταστική έτσι λάμψη στην επιδερμίδα όπου τη βάλετε. Χούλα και χούλα μίνι από Benefit. Θα κρατήσω το ένα από τα δύο μόνο και μόνο για να θυμηθώ να πάρω καινούριο κάποια στιγμή, γιατί πραγματικά είναι πολύ ωραίο. Θα κρατήσω το μίνι, το μεγάλο φεύγει. Charlotte Tilbury Bronze & Glow. Πάρα πολύ μου άρεσε αυτό. Το κρατάμε, εννοείται, είναι αρκετά καινούριο. Αφού ξεκινήσαμε με τα bronzers, θα πάω μόνο σε αυτά. Too Faced επίσης από τα πολύ καινούργια μου, το Chocolate Matte, το έχω λατρέψει. Πάμε για NYX Matte Bronzer. Αυτό το χρησιμοποιούσα, παιδιά, πέρυσι το καλοκαίρι συνέχεια σε όλες τις διακοπές. Είναι στην απόχρωση medium και το ευχαριστήθηκα πολύ. Και τώρα νομίζω κλείνει χρόνο. Θα το κρατήσω λίγο ακόμη στη συλλογή μου γιατί το αγαπώ. Τι άλλο bronzer έχουμε? Έχουμε αυτή εδώ την παλέτα από Hourglass. Το bronzer μου άρεσε πολύ, είναι αυτό που έχω χρησιμοποιήσει ωστόσο περισσότερο, αλλά θα την κρατήσω ούτως ή άλλως γιατί είναι μια μαγική παλέτα και ένα κομμάτι που θέλω να έχω στη συλλογή μου, τέλος πάντων. Πάμε σε bronzer σε κρέμα. Αυτό είναι από Huda Beauty, είναι το Tan Tour στην απόχρωση Light. Το λατρεύω. Μην πάρετε πιο σκούρα απόχρωση, είναι πάρα πολύ σκούρο. Μπλεντάρεται όμως καταπληκτικά στην επιδερμίδα. Και ψάχνω τώρα να δω πού είναι το Fenty. Α, να το είναι εδώ από κάτω. Λοιπόν, Fenty Cream Bronzer. Και αυτό μου αρέσει, όχι όσο το Tantour, αλλά το έχω χρησιμοποιήσει αρκετά και το έχω φορέσει και σήμερα. Απόχρωση 3 μακιάτο το κρατάμε. Επίσης Glowish Bronzer από Huda Beauty λατρεύω και κρατώ γιατί είναι από τις πιο καινούργιες μου αγορές. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλο bronzer. Εδώ υπάρχει όμως bronzer σε αυτό εδώ το κουτί, το οποίο είναι από τα παλιά που σας έλεγα, που ήταν πίσω-πίσω στο σιρτάρι, οπότε πετάμε Butter Bronzer από Physicians Formula, πολύ το είχα ευχαριστηθεί, είναι αγαπημένο. Πετάμε αυτή εδώ την πούδρα από Bobbi Brown, πετάμε NYX Can't Stop Won't Stop, που αυτό νομίζω δεν είναι καν bronzer, είναι Powder Foundation στην απόχρωση Golden, αλλά πάρα πολύ παλιό. Πετάμε California Beaming, αυτό δεν μου άρεσε ποτέ, Όφρα. Και αυτά από bronzers, τα υπόλοιπα είναι highlighters, Wet n Wild, Smashbox, αυτή την παλέτα εγώ θα την κρατήσω έτσι για reference απλά επειδή είναι πολύ όμορφη, όπως και αυτή εδώ, αν και δεν την έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ, είναι και καινούργια σχετικά. Δεν θα κρατήσω MUA, θα κρατήσω αυτό εδώ γιατί είναι φανταστικό, παιδιά, από μια limited edition της Smashbox, όχι γιατί θα το χρησιμοποιήσω. Λοιπόν, θα κρατήσω και αυτό, παιδιά, η Becca νομίζω ότι έκλεισε σαν εταιρεία. Αυτό είναι το Becca Opal, αν δεν κάνω λάθος, με το highlighter και το έχω στη μήνυ συσκευασία. Δεν θα κυκλοφορήσω ποτέ ξανά και είναι από τα πιο ωραία highlighters που κυκλοφόρησαν ever. Ερε ντουε, αυτό δεν με βόλεψε, ήταν πολύ
sparkly. Και αυτό εδώ ήταν συμπαθητικό, αλλά δεν το χρειάζομαι. Θα το δώσω σε μια φίλη, δεν είναι τόσο παλιό. Τα υπόλοιπα πρέπει να πεταχτούν από αυτό εδώ το κουτί. Και συνεχίζω εδώ με τα ρουζάκια. Πάμε στα Glow Play Blush από MAC, φυσικά, και θα τα κρατήσω. Πολύ ωραία φόρμουλα, αυτή που είναι σαν πλαστελίνη και πάρα πολύ εύκολο να τα μπλεντάρεις. Έχω δύο αποχρώσεις, Grand και So Natural. Κρατάω το ρούζ μου από την Hourglass. Κρατάω όλα τα ρούζ της MAC, ή μάλλον ψέματα. Αυτό είναι πάρα πολύ παλιό. Θα το κρατήσω όχι για να το χρησιμοποιήσω, αλλά για να το αντικαταστήσω. Είναι το Warm Soul στην παλιά συσκευασία. Προφανώς έχει λήξει. Θα κρατήσω τις άλλες αποχρώσεις μου. Θα κρατήσω και αυτό εδώ που είναι η απόχρωση Gentle. Τα δύο ρούζ μου από Viv, τα οποία έχω φορέσει σήμερα σε συνδυασμό, γιατί κάνω και συνδυασμούς μεταξύ των δύο. Cherub και Sienna, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, Piazza είναι οι αποχρώσεις. Τα λατρεύω, τα βρίσκεται στο Calc Beauty. Έχω και highlighter από αυτή την εταιρεία, δεν το ευχαριστήθηκα ιδιαίτερα. Ωστόσο θα το κρατήσω γιατί θέλω να πιέσω τον εαυτό μου να το χρησιμοποιήσει περισσότερο. Το Rouge της Natasha Denona, αυτό είναι πάρα πολύ λαμπερό, πολύ καλοκαιρινό, θα το κρατήσω. Αυτό είναι σχετικά καινούριο από Kiko Milano, ωστόσο δεν το έχω ευχαριστηθεί, οπότε θα το δώσω. Έχω αυτή την παλέτα εδώ από Eredue που είναι αρκετά παλιά, οπότε πετάγεται. Και την Luminize από Catrice, που επίσης δεν χρησιμοποίησα πολύ, κρίμα, αλλά θα πεταχτούνε. Bobbi Brown, αυτό το highlighter μου άρεσε πολύ, ωστόσο νομίζω ότι το έχω πάνω από χρόνο και ότι και αυτό είναι στα τελευταία του. Αυτό είναι Contour Powder από Kevin O'Quan, πάρα πολύ μου αρέσει και θα την κρατήσω. Πάμε σε Sweet Cheeks από την NYX, αρκετά ωραία φόρμουλα, λίγο δύσκολο να μπλενταριστεί, αλλά αυτή η απόχρωση μου αρέσει πολύ, είναι η Bang Bang, την κρατάω. Bobbi Brown Rouge στην απόχρωση Nectar, και αυτό είναι λίγο παλιό. Θα το κρατήσω όμως. Γενικά τα ρούζ μην τα φοβάστε και πάρα πολύ. Εδώ έχουμε χάσει το bronzer, αλλά μας είχε μείνει το highlighter, ωστόσο είναι η παλιά συσκευασία, γιατί έχω και άλλη που τα έχει και τα δύο. Άρα αυτή φεύγει και η άλλη μένει. Οπα. Coral Peach από Honest Beauty. Αυτό δεν με βόλεψε καθόλου, είναι κρεμώδες. Θα το δώσω. Έχουμε επίσης Maxi Blush από Rimmel, και αυτό δεν το έχω φορέσει πολύ, αλλά θα το κρατήσω για να έχω και drugstore προϊόντα στη συλλογή μου. Nudies Matte, αυτό είναι πάρα πολύ παλιό και στα τελευταία του το πετώ, στην απόχρωση Sunset Strip, πολύ ωραία για καλοκαίρι ωστόσο. Puff Paint από Natasha Denona, δεν το έχω φορέσει όσο το αξίζει, είναι από τα καινούρια μου. Watermelon από Laura Mercier, επίσης μου αρέσει πολύ. Δεν μου αρέσει καθόλου το Orgasm από NARS, το έχω ξαναπεί, είναι από τις υποχρώσεις που δεν αγαπώ, οπότε θα την χαρίσω. Limited Edition Kiko Milano, θα το χαρίσω και αυτό γιατί είναι σαν καινούριο και δεν με γοητεύει ιδιαίτερα. Patrick Ta, εννοείται ότι θα το κρατήσω αυτό, είναι φοβερή ιδέα του να έχεις και κρέμα και πούδρα στην ίδια συσκευασία και φοβερή απόδοση. Αυτό δεν μου άρεσε από την αρχή και είναι και παλιό, οπότε θα το πετάξω. Είναι από την Catrice. Έχουμε highlighter από NYX Total Control Pro. Ούτε αυτές οι σταγόνες δεν με βόλεψαν. Σε αντίθεση με τις σταγόνες αυτές από τον Κορέ, που αυτό το highlighter το χρησιμοποίησα πάρα πολύ το υγρό πέρυσι και το είχα ξεχάσει, ευκαιρία να το επαναφέρω, Iconic Glow, το κρατάμε. Κρατάμε και από Iconic London το Illuminator. Βασικά Illuminators περισσότερο είναι εκείνα τα δύο, και άλλο τέτοιο έχω από την NYX, φεύγει. High Glass επίσης δεν μ' αρέσει, δεν τρελαίνομαι. Born to Glow, έχω την εντύπωση ότι το ένα ήταν πάρα πολύ γκλιτεράτο, ναι, και το άλλο πάρα πολύ βελούδινο. Θα τα κρατήσω ωστόσο γιατί είναι καινούργια και θέλω να έχω highlighters από την NYX. Οπ, εδώ έχουμε ένα accident, έχει σπάσει το highlighter της Kiko, οπότε πετυχαίται. Από τα πιο ωραία και πιο παλιά μου η αλήθεια είναι Soft and Gentle από MAC. Θα κρατήσω και αυτό από Kiko Milano το ρουζάκι, που είναι το Unlimited Blush στην απόχρωση 02. Έχει και κάποια άλλα εδώ. Cloud Paint από Glossier. Δεν έχω να σας πω τίποτα παραπάνω. Έχω να σας πω ότι αυτή η απόχρωση Stormy είναι η αγαπημένη μου. Θέλω όλα τα ρούζ του κόσμου που έχουν αυτή την απόχρωση. Θέλω η Glossier να έρθει στην Ελλάδα. Δεν καταλαβαίνετε πόσο ωραία απλώνεται αυτό και πόσο ωραίο είναι. Είναι κρίμα να μην έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα προϊόντα. Εγώ το πήρα από το Λονδίνο. Και άλλη παλέτα από Eredue πολύ παλιά και παλέτα από Tarte πάρα πολύ παλιά. Οπότε και αυτές θα πεταχτούν.
Ξέχασα να μιλήσω για αυτό, το οποίο θα πεταχτεί γιατί είναι πάρα πολύ παλιό, αλλά είναι από τα πιο αγαπημένα μου highlighters της MAC. Είναι η απόχρωση Hushed Tone, πάρα πολύ διακριτική λάμψη. Αυτή που τώρα είναι της μόδας και όχι τα έντονα τα highlighters, δεν ξέρω αν φαίνεται. Το ελπίζω, εγώ το είχα αγαπήσει πάρα πάρα πολύ και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και ως βάση για να βάλετε πιο έντονο highlighter από πάνω. Λοιπόν, θα τα βγάλω από τα κουτιά για να μπορούμε έτσι να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Και θα σας πω ότι αυτή είναι μια παλέτα που είχε βγάλει ο Patrick Star με την MAC. Επίσης την κρατάω γιατί είναι συλλεκτική και δεν θα ξανακυκλοφορήσει ποτέ. Ultimate Edit από NYX, όχι αγαπημένη μου. Θα την κρατήσω όμως γιατί δεν έχω τέτοια χρώματα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, έχουμε glitters από την NYX. Αυτά τα είχα, θυμάμαι, όταν πρώτο ξεκίνησα το κανάλι, οπότε είναι τόσο παλιά. Τα πετάμε. Έχω εδώ αυτή επίσης την πολύ παλιά παλέτα που είναι από Wet n Wild, με πολύ ωραίο color story όμως. Tartist Pro to Go από την Tarte. Αυτή είναι πάρα πολύ βολική για ταξίδια και τέλειες αποχρώσεις. Απορώ γιατί δεν τη χρησιμοποίησα περισσότερο. Θα την κρατήσω. Θα κρατήσω επίσης αυτή εδώ την συνεργασία της I Love Sarah He με την Dose of Colors. Εκτός ότι μου αρέσουν πολύ τα χρώματα, δεν θα ξαναβγεί και αυτή η παλέτα δεν θα ξανακυκλοφορήσει ποτέ. Επίσης θα κρατήσω για λόγους συναισθηματικούς αυτή εδώ από Tom Ford. Και νομίζω ότι θα χαρίσω αυτή εδώ από η La Masca, γιατί δεν την έχω χρησιμοποιήσει καθόλου. Είναι πανέμορφη βέβαια παλέτα, αλλά είναι στο κλασικό στυλ των παλετών της η La Masca, εκτός και αν την κρατήσω γιατί είναι μοναδική που έχω από αυτό το brand. Θα το σκεφτώ. W7, αυτή εδώ είναι, μου θύμιζε πάρα πολύ η παλέτα της Anastasia Beverly Hills. Λίγο τη χρησιμοποίησα να σας πω την αλήθεια, οπότε θα τη χαρίσω σε κάποια φίλη. Matchy Matchy και αυτή θα πάει σε κάποια φίλη, γιατί δεν χρησιμοποιώ καθόλου τέτοιες πορτοκαλί αποχρώσεις. Από τη Morphe, αυτή νομίζω θα την κρατήσω, γιατί δεν την έχω χρησιμοποιήσει αρκετά και μου αρέσουν γενικά τα καφέ, αυτά τα πιο μουντά χρώματα. Αυτή από τη Revolution δεν θα την κρατήσω, δεν μου άρεσε ποτέ. Ενώ είναι ωραία τα χρώματα, δεν έχουν καλή απόδοση, είναι δύσκολο να τα δουλέψεις, οπότε θα τη χαρίσω. Αυτή θα την κρατήσω μόνο και μόνο γιατί είναι, παιδιά, ένα κόσμημα. Είναι από τη Smashbox και έχει επίσης τέλειες αποχρώσεις και καλύτερη απόδοση από την προηγούμενη, ξεκάθαρα. Και πάμε σε Natasha Denona λατρεμένη. Αυτή είναι η Sunset Palette, ήταν η πρώτη μου αγορά από Natasha Denona με αποχρώσεις που δεν χρησιμοποίησα όσο θα ήθελα, γιατί σας είπα, εγώ με τα πορτοκαλιά δεν τα πάω πολύ καλά. Ωστόσο είναι μερικά αυτό, 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 αυτό και αυτό, και αυτό, τα οποία τα έχω φορέσει περισσότερο, τα έχω χρησιμοποιήσει περισσότερο. Natasha Denona επίσης Glam Palette, αυτή εδώ τη χρησιμοποιώ συνεχώς. Δεν βαριέμαι καθόλου τους ψυχρούς τόνους, μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ. Και επίσης έχω μία μονίσκια από Kiko που είναι πάρα πάρα πολύ λαμπερή. Οπ, έφυγε και το καλυπτικό. Λοιπόν, και θα την κρατήσω για έτσι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις. Και έχω και αυτή εδώ την υγρή από την Smashbox που είναι η Always On Cream Shadow. Πάρα πολύ σταθερή και πάρα πολύ ωραία βάση για να χτίσετε το look σας από πάνω. Εννοείται θα κρατήσω αυτή εδώ την Muse Palette από Vivi, η οποία δείτε εδώ τι ονειρεμένα χρώματα έχει, παιδιά. Αυτές είναι οι αποχρώσεις που θέλω εγώ να χρησιμοποιώ κάθε μέρα. Αυτές είναι οι αποχρώσεις που δεν βαριέμαι ποτέ και έχει και άπειρους συνδυασμούς. Τη βρίσκεται στο Cult Beauty τη συγκεκριμένη και είναι και value for money, αν με ρωτάτε, γιατί έχουν και μεγάλο μέγεθος τα pans, όπως βλέπετε. Τετραπλή παλέτα από MAC. Πάρα πολύ μ' αρέσει, είναι πολύ παλιά βέβαια, αλλά θα την κρατήσω. Αυτή εδώ είναι από τη συλλογή της Jennifer Lopez με την Inglot, λέγεται Limitless, δεν την έχω χρησιμοποιήσει σχεδόν καθόλου, αλλά επίσης δεν θα ξανακυκλοφορήσει αυτή εδώ η συνεργασία, οπότε θέλω να την έχω στη συλλογή μου. Αυτή θα φύγει από Eredue, γιατί δεν την έχω χρησιμοποιήσει πολύ και είναι και πολύ παλιά, θα τη χαρίσω. Θα κρατήσω αυτή την Pastel από Κορέ, γιατί είναι από τις ελάχιστες παστέλ αποχρώσεις που υπάρχουν στη συλλογή μου, μόνο γι' αυτό το λόγο, αν και δεν τις προτιμώ. Θα κρατήσω αυτή εδώ από τη Smashbox που είναι πολύ έτσι, επίσης βασικά πιο χειμωνιάτικα χρώματα. Είναι η Cover Shot Minimalist Eye Palette. Θα κρατήσω επίσης αυτή εδώ την παλέτα Estée Lauder και Violette που είναι επίσης make-up artist της Estée Lauder. Δεν θα ξανακυκλοφορήσει ούτε αυτό το set, οπότε θέλω να το έχω στη συλλογή μου. Καθαρά για λόγους συλλογής. Εδώ έχουμε ένα ντουο από τη MAC, το οποίο okay, θα κρατήσω την παλέτα και μάλλον θα κάνω declutter τις σκιές στην επόμενη επίσκεψή μου στο κατάστημα, γιατί είναι πάρα πολύ παλιές. Και αυτό το glitter βέβαια από την Jennifer Lopez και την Inglot, το οποίο είναι
ασύλληπτο και δεν κυκλοφορεί πια. Δυστυχώς θα μείνει. Λοιπόν, αυτή η σκιά δεν έπρεπε να είναι μόνη της. Έπρεπε να είναι εδώ μέσα στο κουτάκι με όλες τις σκιές, τις μονές που έχω από τη MAC. Η μία και μοναδική που θα κρατήσω για πάντα είναι αυτή εδώ, η οποία λέγεται Spellbinder. Δεν νομίζω ότι κυκλοφορεί πια. Ήταν limited edition και έχει φοβερό glitter και γυαλάδα. Θέλω επίσης να σας μιλήσω για το Paint Pot στην απόχρωση Lane Low, το οποίο θα πρέπει να φύγει, γιατί όπως βλέπετε το προϊόν έχει ξεκολλήσει από τα τυχώματα, οπότε πόσο πιο λιγμένο μπορείς να πεις ότι είναι. Θα φύγει και θα πάει πίσω στη MAC, γιατί με 6 άδειες συσκευασίες ή τέλος πάντων λιγμένα προϊόντα σου δίνουν μια σκιά δώρο. Αυτό είναι το πρόγραμμα Back to MAC. Έχουμε ακόμα μία από τις Smashbox, την Golden Hour Palette. Αυτή είναι η πιο καινούρια προσέγγιση στη συλλογή μου που θα την κρατήσω. Έχω δύο από Natasha Denona πριν από λίγο. Μου έσπασε αυτή εδώ, η πιο παλιά, η οποία είναι η Camel Palette. Αυτή εδώ λέγεται Eyeshadow Palette 5 και όπως βλέπετε δεν την έχω χρησιμοποιήσει και πολύ, γιατί είναι όλες glittery σκιές, είναι μόνο για ιδιαίτερες περιστάσεις. Soft Glam 2 από Anastasia Beverly Hills, η πιο αγαπημένη μου παλέτα μπορείς να πεις ever και πιο πολύ χρησιμοποιημένη. Θα συνεχίσω να τη χρησιμοποιώ, συγγνώμη που έχει παιδιά τέτοια βρώμα πάνω, αλλά είναι βελούδινο αυτό και αδύνατο να το καθαρίσεις. Kiko Milano Limited Edition παλέτα θα μείνει για λίγο καιρό ακόμα στη συλλογή μου, έχει και πάρα πολύ ωραία συσκευασία. Σήμερα έκανα το μακιγιάζ μου με αυτήν εδώ, που όπως βλέπετε κομματιάστηκε λίγο αυτό το glitter, αλλά okay, μικρό το κακό, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία, συγγνώμη δεν σας είπα ποια είναι, Glamour Multi Finish η 01, πάρα πολύ ωραία παλέτα από Kiko. Επίσης και αυτή είναι καινούργια προσθήκη στη συλλογή μου, νομίζω ότι θα τη χαρίσω σε μια φίλη όμως, είναι από την συλλογή Sweet Affairs Limited Edition και αυτή. Και τέλος έχω αυτές τις δύο πολύ παλιά παλέτα από Dior, ωστόσο αυτό εδώ το καφέ δεν υπάρχει, θα την κρατήσω για λίγο ακόμη. Και αυτή εδώ είναι η μεγαλύτερη μου λατρεία. Okay, ακριβή παλέτα, δεν θα πω ψέματα, αλλά παιδιά η απόδοση των σκιών είναι όνειρο και οι αποχρώσεις είναι φανταστικές. Μπαϊρέντο, η απόχρωση αυτή είναι η Disco με Y. Λοιπόν, έχω και αυτήν εδώ την NYX Ultimate, η οποία είναι στην απόχρωση Utopia και είναι αυτή εδώ. Δεν την έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ, αλλά επίσης χρώματα τα οποία σε προκαλούν να παίξεις μαζί τους, οπότε την κρατάω. Έχω αυτή εδώ που ήρθε στα χέρια μου πρόσφατα, Burgundy Times 9 από MAC, και την έχω χρησιμοποιήσει μια-δυο φορές, γι' αυτό βλέπετε είναι ακόμα στο κουτάκι της. Αυτά είναι χρώματα εγώ που λατρεύω ούτως ή άλλως και χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Και επίσης μου αρέσει που είναι τόσο compact και έχει τόσες αποχρώσεις για να την παίρνεις μαζί σου. Και αυτή είναι η πιο μεγάλη παλέτα που διαθέτω και είναι η παλέτα του James Charles σε συνεργασία με τη Morphe, πριν τα σκάνδαλα, πριν τις φασαρίες, πριν τις γκρινιές. Και είναι αυτή εδώ, Artistry Palette. Δεν μπορώ να πω ότι την χρειαζόμουν, απλά ήθελα να την έχω στη συλλογή μου, ήθελα λίγο να παίξω, ήθελα λίγο να νιώσω ότι είμαι και εγώ make-up artist. Λοιπόν, έχω να πω ότι άλλαξα γνώμη, θα την κρατήσω αυτή την παλέτα από Kiko τελικά, γιατί αυτή η απόχρωση, αυτή εδώ, δείτε λίγο τι ονειρεμένη που είναι. Δεν έχω τίποτα τέτοιο στη συλλογή μου, μου αρέσει πάρα πάρα πολύ και θέλω να παίξω περισσότερο μαζί της, η αλήθεια είναι. Είναι σχετικά καινούρια. Πρέπει να κυκλοφορεί ακόμη η συλλογή Sweet Affairs από την Kiko, να μπείτε να το τσεκάρετε. Και τέλος, για να κλείσουμε το πρώτο μέρος τελικά αυτού του βίντεο, γιατί νομίζω τα υπόλοιπα πρέπει να σας τα πω σε δεύτερο μέρος, θέλω να σας μιλήσω για τα sticks. Σκιές σε sticks, αυτή είναι η πιο αγαπημένη μου από Laura Mercier. Είναι πολύ limited edition, αλλά νομίζω ότι ακόμα μπορείτε να τη βρείτε και κυκλοφορεί. Αν όχι, τα caviar sticks είναι εγγύηση και το ξέρετε. Έχω εδώ και αυτό. Είναι στην απόχρωση Rose Gold. Έχω από τη Rimmel αυτό εδώ, το διπλό. Ναι, το οποίο ορίστε, έχει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει καν πολύ και έχει ξεκολλήσει από τη συσκευασία. Παρ' όλα αυτά, οι αποχρώσεις είναι όμορφες, δεν μπορώ να πω. Είναι το Queens of the Bronze Age, αν σας ενδιαφέρει, και από την άλλη αποχρώση είναι αυτή. Bobbi Brown, έχω επίσης σκιές σε stick και μία από την Ere Due, την οποία επίσης θα κρατήσω, γιατί είναι μια πολύ μπρονζέ, έτσι, ενδιαφέρουσα απόχρωση, θα έλεγα. Α, έχω επίσης και αυτό το mini από By Terry. Κοιτάξτε εδώ, χρώμα που δεν το βρίσκεις πουθενά, έτσι. Πολύ μου αρέσουν οι σκιές σε stick, είναι κάτι που είναι πάρα πολύ εύκολο να χρησιμοποιήσεις, απλώνονται τέλεια, δεν κουνιούνται, δεν πάνε πουθενά από τη στιγμή που στεγνώνουν και απλώνονται
πάρα πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Επειδή βλέπω ότι μας παίρνει πάρα πολύ ώρα να μιλήσουμε για όλα τα προϊόντα και να γίνει αυτή η εκαθάριση, νομίζω ότι κάπου εδώ θα πρέπει να κλείσω αυτό το βίντεο και να το ονομάσω μέρος πρώτο. Το μέρος δεύτερο θα έρθει πάρα πολύ σύντομα, θα συνεχίσω την εκαθάριση της συλλογής. Έχουμε ακόμα να μιλήσουμε για concealers, μάσκαρα, eyeliners, μολύβια ματιών, μολύβια χιλιών, κραγιόν. Και ελπίζω ότι δεν ξεχνάω κάτι. Αυτά είναι τουλάχιστον εδώ μπροστά μου. Λοιπόν, θα τα δούμε. Α, και setting sprays φυσικά, για να ολοκληρώσουμε και το μακιγιάζ. Φιλιά πάρα πολλά. Thank you που είδατε το σημερινό βίντεο. Περιμένω στα σχόλια να μου πείτε εσείς τι θα κρατούσατε. Ποιο είναι το ένα προϊόν από κάθε κατηγορία ή από την αγαπημένη σας κατηγορία που θα κρατούσατε οπωσδήποτε και δεν θα το δίνατε σε κανέναν και για κανένα λόγο και που υπάρχει πάντα στη συλλογή σας. Thank you και πάλι που είδατε αυτό το βίντεο. Και θα τα πούμε στο επόμενο. Bye!